Εγώ εδώ είμαι. Περιμένω και τον καλό φίλο και συνάδελφο σε λίγο να αφηχθεί και αυτός στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 για να ξεκινήσει και τυπικά η εκπομπούλα εδώ πέρα, το καθιερωμένο καφενείο, μία ώρα που κάνουμε 6,5 με 7,5 περίπου τώρα, εντάξει, όχι ακριβώς 6,5 με 7,5, τρώει και λίγο χρόνο, προηγούμενοι τρώνε. Σαν το σκύλο με το γάτο, αχ, δηλαδή αυτή η εκπομπή που θα σας κάνει παρέα και σήμερα, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Νίκος Παπαδόπουλος για τώρα πίσω το μικρόφωνο, σε όλο που θα έχουμε και Νικόλα Μοσχοβίτη μετά της συντρόφου του, από ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ μου, και έγκυρες πηγές που έχω στο περιβάλλον του ζευγαριού, θα είναι εδώ πέρα μαζί και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7.30 στον απόϊχο του Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πολύ κλισέ εμείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, συνεχίζω να μην είμαι σε καλή κατάσταση την προηγούμενη εκπομπή και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μάτι το οποίο παίζει. Θα κάνω την επαφή μου με γνωστή ξεματιάστρα, γνωστή μου ξεματιάστρα, η οποία μπορεί να αναλάβει. Αν ακούει κάποιο, ρε παιδιά, και ξέρει να ξεματιάζει, φτιάξτε λίγο εδώ πέρα την κατάσταση, παίξτε λίγο μπάλα, γιατί έχουμε ακόμα μια ώρα βέβαια. Δεν είναι πάρα πολύ αυτό που έχουμε μπροστά μας. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Αλλά και πάλι δηλαδή, για να βγει λίγο η μέρα μέχρι το βράδυ που θα πέσουμε να κοιμηθούμε λίγο και ξυπνήσουμε ξανά αύριο το πρωί. Για να γίνει αυτό το οποίο έλεγε και στην γνωστή ταινία του παρελθόντος, αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Στη Σκάρλετ Οχάρα, δεν κάνω λάθος, θυμάμαι το χαρακτήρα ο οποίος το έλεγε. Φυσικά γραμμούλες, έτσι, τις οποίες μας αρέσει να παίρνουμε, είναι εδώ πέρα ανοιχτές και είναι στη διάθεσή σας. 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8 για αθλητικά ζητήματα και εμείς, τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Φυσικά έχουμε πραγματάκια και στην αθλητική επικαιρότητα. Είμαστε έτσι μετά από ένα σουκού που είχε ψωμί. Και μη αθλητικά αισθήματα βεβαίως, τα οποία μπορούμε, αν θέλετε, να τα σχολιάσουμε και αυτά. Και έχουμε και παιχνίδι κιόλας, αλλά ξεκινάει σε 7.30, δηλαδή λίγο να ασχοληθούμε για να καταλάβετε λίγο στην κακή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ενδεχομένως. Καθόμασταν 6,5 ώρα και ψάχναμε παιχνίδι το οποίο αρχίζει σε 7.30. Και λέω, πού είναι δηλαδή, γιατί δεν έχει ξεκινήσει το φιατρόμητος ακόμα. Λοιπόν, πού είναι ο μύστης μας ο Νίκος, θα έρθει σε λίγο ψυχούλα μου, περίμενε, μην αγώνες. Είναι καθοδόν. Είχε μια υποχρέωση, αλλά είναι καθοδόν και σε λίγο θα τον έχουμε εδώ πέρα. Στα headquarters του Λίμπερ 107,4 για να τα πούμε όλα, να μας πει για το κύπελο μπάσκετ. Αυτά τα μπασκετικά, Και να μας πει πως είδε και τον Άρη στο μπάσκετ, δεν έχω δει καθόλου, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και έχει ανεβάσει και η κοπέλα του Σάσα. Α, τρομερά. Όπα, τι έχουμε. Κάτι ακούω. Ήχουν τα αυτιά μου σε κάτι πολύ ευχάριστο, είναι η αλήθεια απ' έξω. Για να δούμε, κορυφώνει τη αγωνία αυτή τη στιγμή. Έχω ακούσει την πόρτα να ανοίγει. Ενδεχομένως ναι, είναι αυτός. Έλα, ρε φίλε, έλα, αγοράκι μου. Έλα και δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Άντε, έλα, βάλεις λίγο πλάτη. Δεν τραβάει ομάδα σήμερα, μην τεφορμέ. Έχω μάτι. Ναι. Έχεις μπει στο τίποτα το μάτι. Δεν ακούω. Άντε, κάτσε. Πάρε το πάνω, Σάτι. Νίκο. Ηχολήπτη σήμερα, ο Παπαδόπουλος. Πες τον ηχολήπτη. Ναι. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Συγγνώμη, αργήσαμε. Δεν πειράζει, όχι. Πετύχαμε λίγο μια δύσκολη κατάσταση στον δρόμο πάλι. Μπουκωμένο, σε ακούω. Είμαι. Όχι, ρε. Αλλά είναι. Μικρό. Νομίζω φεύγει η κατάσταση. Μικρόβιο παντού. Όχι. Άμα είχα μικρόβιο, θα ερχόμουν, να ξέρεις. Είχα ένα θέμα στο λαιμό μου 2-3 μέρες. Το πάλεψα με μέλια εκεί, χαμομήλια και τέτοια και σταμάτησε. Και τώρα ανέβηκε λίγο στη μύτη, αλλά νομίζω ότι φεύγουμε. Πήγα να πάρει καφέ, φίλε, γιατί αργήσαμε. Μπορούσα να παραγγείλω από πάνω. Όχι, σου έχω πει τελευταία, δεν μπορούμε. Στο blend του καφέ έχουμε θέμα. Πρέπει να πίνουμε συγκεκριμένα. Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε, καλή εβδομάδα. Έλα, ρε Νίκο, τι γίνεται, ανέβασε με λίγο. Έχουμε τίποτα καλό. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Πες. Σήμερα βρέθηκα το πρωί για μια δουλειά, όχι τίποτα το φοβερό, σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο τη πόλη, το οποίο δεν είχα πάει. Το ΑΧΕΠΑ. Α. Λοιπόν, για δουλειά πήγα, δεν είναι ότι είχα κάτι. Δηλαδή, κάτι ήθελα να διεκπαιρεώσω, τέλος πάντων. Να διεκπαιρεώσω. Και σοκαρίστηκα, φίλε. Γιατί? Ήταν γεμάτος φοιτήτρες ιατρικής. Γεμάτο. Πάρε, Νίκο, να τηλέφωνο. Σοκαρίστηκα. Σου λέω τώρα λεφούσια. 7, 7, 8, 8, 10, 10. Είχε τίποτα καλό. Ρε, πανηγύρι σου λέω γινότανε. Καλό πανηγύρι. Πανηγύρι σου λέω γινότανε. Αφού φεύγοντας, πήρα έναν από τους διάφορους δεσμευμένους φίλους μου. Ναι. Το οποίο παίζει όμως το μάτι του και του λέω. Το και το, και μου λέει αλήθεια. Πότε πάμε. Του λέω, άσε πιάσει δηλαδή τίποτα καμιά μέρα. Ναι. Που πρέπει, ρε παιδί μου, να πας κάπου. Και δεις το ΑΧΕΠ εφημερεύει, πάνε. Το ΑΧΕΠ πάνε. Ναι, ρε φίλε.
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, φίλε. Μεγάλη υποθέση. Έδωσα στον Grey's Anatomy και δεν πίστευα ότι γίνονται και εδώ, αλλά γίνονται. Πολλοί interns μέσα. Interns. Ναι, interns. Αλλά σου λέω σοκ. Μετανιώνει ενδεχομένω που δεν ακολούθησε τον κλάδο τη ιατρική. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, δεν διάβαζα τόσο. Δηλαδή, πώ θα τον ακολουθήσω. Τι να κάνω, δηλαδή. Ειλικρινή ο Νίκο. Παντελονάτο. Δεν διάβαζα τόσο. Καταρχά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το ακολουθήσω, φίλε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πρέπει να έχει πολλά κιλά για να το ακολουθήσει. Ό,τι πολύ. Και να κάνει, έτσι. Ναι. Είτε είσαι ένα απλό παιδίατρο, ξέρω εγώ, παθολόγο, είτε είσαι ο υπερχειρούργο των 5 υπήρχων λεπτά θαλασσών. Ναι. Νίκο. Μάλιστα. Τι γίνεται. Καλά, καλά είμαστε. Λοιπόν, θες ήθελα να σε ακούσω να σου πω την αλήθεια, το απόγευμα μου βγήκα βόλτα. Και το έβαλες. Δεν το έβαλα γιατί με πήραν τηλέφωνο πάλι και καλά. Μιλούσα στο τηλέφωνο και δεν μπορούσα να ακούσω. Πάλι δυστυχώς. Υπάρχει κάποιο ηχητικό που έχει κοπεί προς την άλλη φορά με το πέναλτι που θα έχουμε να γελάσουμε. Όχι, υπάρχουν μόνο στιγμές στη μετάδοση που έλεγα στον αέρα, έβγαζα τα ακουστικά και όταν θα σου κρίσει να λέω πάρτα θα βρίσω. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Χθες, επειδή παρακολούθησα το πρώτο ημίχρονο του αγώνα και λίγο προς το τέλος μετά, έπαθα σοκ. Δεν ξέρω αν η Νόβα είχε πολύ ανεβασμένη το φυσικό ήχο. Ναι. Από την ένταση που υπήρχε στο γήπεδο από το ξεκίνημα. Είχε κόσμο πολύ. Είχε πολύ ένταση το γήπεδο. Δηλαδή υπήρχε εκνευρισμός από την αρχή. Όχι εκνευρισμός. Υπήρχε μία έτσι. Διάθεση παραπάνω. Δεν ξέρω. Έτσι περνούσα τα μικρόφωνα. Είχε πολλοί κόσμο. Ήταν ένα ντέρμπι. Ναι, όντως είναι αλήθεια. Ναι, και την ένταση τη δημιούργησε από ένα σημείο και μετά ο διαιτητής. Ναι. Αυτό. Και δυναμητίστηκε το κλίμα, όπως λέμε, επίσης σε ακόμη μια κλεισιατάκα. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Το έκανε, παιδί, μπάχαλο με λίγα λόγια, να το πω πιο λαϊκά. Και εκνευρίστηκε ο κόσμος, εκνευρίστηκαν οι ποδοσφαιριστές. Έγινε μια. Θέλω να καταγγείλω τα σοκακό. Δηλαδή, χθες εγώ περίμενα μέσα στη χαρά να βγει και να πει. Ότι δεν είναι Μεθαλτζίδη, ότι βάζει το πόδι του, ξέρω εγώ, προς τα αριστερά και δεν πάει το πόδι του Κλωναρίδη πάνω από το λαπάκι του Μεθαλτζίδη. Άρα δεν υπάρχει παράβαση. Και με ξενερώνει και μου λέει υπάρχει παράβαση. Εσέ παρακαλώ, ρε φίλε. Όχι μόνο αυτό. Πάει και μετά στο άλλο και λέει έχει παρατεταμένο τράβηγμα στον πιο τσίτα, δεν θυμάμαι. Σολάξο, να το μπράβο και είναι και εκεί πέναλτι. Όχι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Πού οδηγούμε στο δεύτερο. Σε παρακαλώ. Πού οδηγούμε, θα είναι δηλαδή από την Κυριακή που θα ξεκινήσει το Μέγκα, εκεί τι θα λένε δηλαδή. Ω καλά. Σε παρακαλώ. Είχα την κουβέντα αυτή. Ξενέρωσα. Είχα αυτή την κουβέντα σήμερα με συνάδελφο το πρωί. Του λέω Κυριακή βράδυ. Στη μία οθόνη. Μεσήμιση ρε. Θα υπάρχει, δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα στη μία στην τηλεόραση θα παίζει το ένα και στο υπολογιστή ναι, παύλα οτιδήποτε κινητό, τάμπλετ. Θα παίζει το άλλο, ναι. Βέβαια. Δηλαδή δεν την ίδια ώρα θα παίζουν. Ναι. Το Super Bar Live θα ξεκινάει. 10 με 12. Α, 10 με 12. 10 με 12. Θα είναι. Μπορεί σιγά σιγά να πάει πιο πίσω. Ναι. Ξεκινήσει αυτό πιο νωρίς. Αφού έχει το κόκκινο ποτάμι. 9 η ώρα. Και 10 η ώρα τι έχει. Έχει μια επανάληψη, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Και τραβάει αργά μετά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει πιο νωρίς το Total Football. 10 η ώρα ενδεχομένως. Νομίζω ότι από την παράλληλη Κυριακή κάπως έτσι θα πάει δουλειά. Πάρα πολύ καλό θα είναι αυτό πιστεύω. Θα αλλάξει Κυριακές μας. Εγώ έχω πει δεν βγαίνω την Κυριακή το βράδυ, δεν κάνω τίποτα. Για ένα καφέ βαριά το απόγευμα. Βράδυ 10 η ώρα τηλεόραση. Σούπερ μπάλα, Total Football. Ψωμάκι γλυκό μέχρι τα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ανοίγω να δω Open, λέω, να δω Mega. Κάνω τη ρύθμιση στο. Στην τηλεόραση τέλος πάντων για να το βρει, γιατί μου το έβγαζε, αλλά μου το έβγαζε τέτοιο. Κάτσε το βάλω. Το είχαμε πριν, αλλά το άλλαξα. Οκ. Okay. Yeah. Ήταν πολύ νωρίς, έτσι. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, 7.30 ώρα, 8. Ναι. Και ρε φίλε, εγώ δεν ήξερα ότι. Ναι, οκ. Okay, έχει πάρει την υιοθήκη του Μέγκα. Οκ. Okay, θα παίζει πολλά πράγματα που έπαιζε και το Μέγκα. Από παλιές εκπομπές και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ας πούμε το πρωί είχε στις 7.30 ώρα, 8. Το κοινωνία ώρα Μέγκα, το θυμάστε το πρωινό που έκανε ο Χασαπόπουλος. Ναι. Μαζί με τον άλλο τον. Πώς τον λέγανε, όχι καμένο. Σαραντακό. Κάπως έτσι. Ναι. Και τον κρύο. Με τα μπλε τα μάτια τώρα. Με τα μπλε νομίζω τα... ότι. Ο Χασαπόπουλος είναι σίγουρο στο Open. Ο Σαραντάκος δεν ξέρω αν είναι στο Open. Είναι και αυτός. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Και είχε ρε φίλε το ίδιο ακριβώς σήμα. Ναι. Δηλαδή το ίδιο, τον ίδιο τίτλο να παίζει, τα ίδια σούπερ, την ίδια μουσική. Άρα ναι, ο Μέγκα δεν είναι. Μα είναι το ακριβώς το ίδιο. Δεν προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα τώρα. Ρε, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα. Πού είναι το Μέγκα, ρε. Νίκο, δολιοφορά, φίλε, δεν υπάρχει. Αφού είχε πριν, έπεσε. Το έβγαλε ο Κόλκας. Το έβγαλε, σου λέω. Έκανε εκεί, έβαλε το σάκι μέσα εδώ πέρα, το ψάχνει και το φαγεί. Πέλα, Time Channel, Air Voice, Air Sport, Κόσμος, Τρίτο. Δεν πάει τοπικά με το ένα, ρε. Πρώτο, BBC. Βάλ το από συνδρομητικό. Ρε, τι γίνεται. Το βάλω συνδρομητικό, λε. Ναι. Άμα θες και τόσο πολύ να βλέπεις, τώρα μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, Νταντά. Να έχει απογορευμένη αγάπη. Νταντά είχε κατά τις 12.30 και μετά είχε τη Μαρία την άσχημη. Δηλαδή πραγματικά ανοίγω τηλεόραση και ένιωσα σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι, ρε φίλε. Ξανά μανά τα ίδια. Και ξανά μανά. Και το βράδυ θα έχει παραπέντε και θα έχει και 50-50 και σε Σαββατοκύριακο. Βάλτε δύο ξένους, ρε. Θα βάλει πιο μετά, ρε φίλε. Βάλτε δύο ξένους. Δώστε λίγο Ντένμαρκ ωρά στο λαό δηλαδή. Μην το χαρίζετε. Σας παρακαλώ. Είδα και λίγο Ράνια Τζίμα το μεσημέρι που έκανα το μεσημεριανό το βελτίο. Το πρωί στην κοινωνία ώρα Μέγκα ήταν αυτή η μπάγια
που ήταν στον. Παγιά τον Νοτπούλου. Μπράβο. Ναι. Και ένα τύπο που δεν θυμάμαι πώ το λένε, αλλά αν δεν κάνω κάποιο λάθο ήταν στο Sky τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή από εκεί τον. Τι θυμάμαι εγώ αυτή τη φάτσα που δεν θυμάμαι πώ το λένε, ξαναλέω. Και θα υπάρχει αθλητική εκπομπή και το Σάββατο. Α, ναι. Τι είδες, μεσημέρι. 12 με 1, με 1,5 εκεί πέρα. Α, ό,τι και το Open, δηλαδή ακριβώς. Ναι. Okay. Με τον Κατσαρό. Που το Open πήρε ότι έκανε το Sky ουσιαστικά. Γιατί και το Sky, ναι, το Sky και το θυμάσαι. Sky είχε, ναι. Έκοψε το αθλητικό, αλλά όταν είχε το αθλητικό έτσι έπαιζε μπάλα. Σάββατο μεσημέρι και, ναι, Κυριακή βράδυ. Open, το Open νομίζω έχει Σάββατο και Κυριακή. Είναι το. Είναι δύο μέρες. Ωπα, ναι. Να το. Έλα, έτσι δύο. Έλα. Μέγα μου. Live news, ενημερωτική εκπομπή. Με Νίκο Ισαγγελάτο, ορκίζομαι. Ισαγγελάτο. Τελειώνει τώρα και μετά έχει αυτοκινημένα. Δηλαδή, βρες να σου πω κάτι τώρα. Βάζει τώρα τον μεγάλο. Βρες ένα νέο φρέσκο πρόσωπο. Ρε Νίκο, και εσύ νέο φρέσκο πρόσωπο. Το... Νομίζω ότι το κεντρικό δελτίο το κάνει. Πώς τη λένε εκείνη την τύπησα, ρε. Κατάλαβα ποια είναι. Τώρα έχει καταλάβει και εσύ φάτσα γιατί θυμάσαι πώς τη λένε. Και εγώ δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την τύπησα που κάνει το κεντρικό στο Μέγκα. Τέλος πάντων. Οκ, πολλή επανάληψη. Να δούμε. Λες μετά. Κάνε μεταγραφή άμα θες. Ναι. Την Μπουσδούκου. Την οποία λατρεύω. Μπουσδούκου, ρε φίλε, είδε μα τάφο νιάχο τρελό, σε ξαναμπλέξει. Κάθε φίλε εκεί πέρα, πόδια πάνω, πέφτω τα λεφτά, τρελό. Κάνε Μπουσδούκου. Σταύρο, άντρα, φίλο. Γνωστό. Κάνε Μπουσδούκου. Σταύρο που είναι στο Σκάι, ο Ιωαννίδη. Ναι, που ούτε παντρεύτηκαν κιόλα, ναι. Αχ, ευχαριστούμε, δεν ήταν ανάγκη. Πόσο οφείλουμε. 2 ευρώ. Α, ωραία. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, η κάρτα που είναι. Ναι, ξέρω. Ωραία, ζωντανή εκπομπή. Τι είναι. Τι είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Α, κάτι πιάστηκε εδώ. Όχι. Τραγικό. Νίκο, τι γίνεται άλλο, φίλε, για πες. Τι ξέρω, δεν είσαι καλή κατάσταση. Γιατί αγόρι μου, είσαι κουρασμένος. Έχω στείλει να με ξεματιάξουν. Σε πήρασε πολύ αυτό το μηδέν το χθεσινό, είσαι κουρασμένος, τι. Δεν ξέρω, από το. Τρεις φορές είμαι ματιαγμένος. Πες το λίγο, σε παρακαλώ. Πες το, ρε φίλε, να ξεματιαστείς είναι πολύ εύκολο. Έχω στείλει σε ειδικό. Τρεις φορές, πες το. Σε ειδικό. Ναι. Για ξεματιάζω, που πιάνει πάλι η κυρία Πόπη. Ξεματιάζει η κυρία Πόπη τηλεφωνικός, Viber, ξεματιάζει γιατί θέλω και από Viber. Της έχω στείλει στο Viber μήνυμα, ναι, πρόσεξε, για να με ξεματιάξει. Από μακριά το κάνει πάντα και μου λέει, με παίρνει, λέει, είχες πολύ μάτι. Ναι, ας πούμε. Λοιπόν, Σαββατογεννημέρες ξεκινάνε. Ναι. Νικό, εσύ πιστεύεις το μάτι, φίλε. Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα που παίρνουν τηλέφωνο και κάθε φορά λένε ότι σε είδα εκεί πέρα στο Χαριλάο Χαριατζόσου με την Τάδη και την άλλη και την άλλη. Πιστεύεις ότι από εκεί είναι το κακό το μάτι, αδερφέ. Κοίτα το μάτι. Να βγουν όλοι οι κυνηγοί εδώ πέρα του Λιμπονδόπουλου. Να βγουν. Χθες είχε πολύ κόσμο το γήπεδο. Μάλιστα. Τι έγινε. Το μάτι δεν είναι απαραίτητο. Είναι, ρε παιδί μου, το μάτι μπορεί να είναι κάποιο να σε βλέπει και να πει, δες, ας πούμε, να πει ένα καλό λόγο. Εσύ μπορεί να είναι και κακό λόγο. Και ενημερώθηκα ότι τελευταία. Και ενημερώθηκα ότι τελευταία 24 ώρα κάποιοι λέγανε και κακού λόγου για μένα. Μάλιστα. Τι να πω, ρε. Γι' αυτό. Πιστεύει το μάτι εδώ, φίλο και συνάδελφο. Ναι. Ναι. Και ή ενίοτε την κυρία Πόπη, εντάξει, οικογενειακή φίλη χρόνια. Ναι. Ξεματιάζει μέσω Viber η κυρία Πόπη. Όχι μέσω Viber, τη θέλω, ρε φίλε, και με κάνει. Okay. Πώ θέλω κάνει, φωτογραφία λέει. Και κάνει. Δεν παίρνει τον bad vibe από το Viber. Τι. Τη λέω. Δεν καταλάβω τι λέω. Τη λέω. Το νιώθω, τους λέω ότι έχω μάτι. Ξεμάτιαξε με. Όχι από το Viber. Τι κάνει αυτή. Δεν ξέρω, ελληνικό. Βασκανίε. Δεν ξέρω τι κάνει. Του διαβόλου πράγματα. Ή άλλε φορέ επειδή λέει καλό καφέ και. Τα περισσότερα τα βρίσκει, μη σου πω κιόλα. Ναι. Τη θέλω, α πούμε, έχει τύχει μια φορά τη έχω στείλει φωτογραφία του Φλιτζάνι. Ναι. Α, καλό αυτό. Από όλα γύρω-γύρω, πανοραμική, όλη ρε παιδί μου. Ναι. Και το λέει. Βοηθάει, άμα έχει και τάμπλετ εδώ, βοηθάει πιο πολύ, γιατί είναι πιο μεγάλη οθόνη. Βεβαίως. Και να ζουμάρει. Βεβαίως. Βεβαίως. Τα μέσα του τέτοια. Και να μην βγουν η όλη διαδικασία, ειδικά όταν ας πούμε, είμαστε μαζί και κάθομαι, ας πούμε, και το δίνουν και το διαβάζει και το γυρνάει κτλ. Και, στο τέλος μου λέει να βάλω δάχτυλο. Βάζει και δάχτυλο. Κλά κάνει εκεί πέρα να πούμε κτλ. Στο Φλιτζάνι. Τι είναι το να βάλω δάχτυλο. Φλιτζάνι, κάτι κάνει. Ρε, βάζει το δάχτυλο μέσα στο Φλιτζάνι, κάτι κάνει και βγαίνει μετά κάτι άλλο, κάτι τέτοια. Είναι ρε παιδί μου, ωραία διαδικασία το Φλιτζάνι. Έχει το χαβαλέ του. Μέχρι μέσα στον εγκέφαλο τώρα, άστο σου. Αρχικά με το ξεμάτισμα το οποίο το έχω συζητήσει και άλλες φορές και προσπαθώ, ναι, να καταλάβω πότε έχετε μάτι και πώς γίνεται να ξεματιάζει, δηλαδή να δίνει την ευλογία ο άλλος από πάνω. Και ο πατέρας, από Viber, ας πούμε. Ο πατέρας μου ξεματιάζει. Από κοντά όμως το κάνει πάντα. Και μου λέει ότι αυτό δεν πρέπει, δεν μπορώ να το πω σε σένα. Όχι, με λάδι και αλάτι. Και αλάτι, ναι, δεν τι γίνεται με το λάδι, βοήθαμε λίγο, το ρίχνει κάπου και θέλει. Άμα είσαι ματιαγμένο, τι κάνει. Κάτι εδώ πέρα κάνει, λέει κάτι λόγια. Ναι. Έχει ανοίξει το μικρόφωνο μου. Α, έχει και μικρόφωνο δικιά σου, βέβαια. Έλα, καλή ροή. Λοιπόν, ναι. Πες μια καλησπέρα. Όχι, λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Α, ξεθάρεψα στη ρε. Ναι, ρε, φάσιο νέντρο. Ήρθε μια μέρα την πρώτη φορά που έχετε τρέμα τα μπουτάκια τη. Τώρα τι έγινε. Φάσιο νέντρο στο glow.gr. Τι έγινε. Συγκλονίστηκε. Ναι, με το λάδι ρίχνει σε ένα φλιτζανάκι του νερού. Ρίχνει λάδι και αυτό
κάνει μια φουσκάλα και όσο μεγαλύτερη είναι η φούσκα, τόσο μεγαλύτερο είναι το μάτι και πολλοί μπορούν το να. Λάδι, το λάδι ακουμπάει αυτό που έχει το ματί. Ή παίρνει τον bad vibe και το ρίχνει μέσα στο νερό. Πώς, δηλαδή, πώς το ρίχνω το λάδι. Εμένα πατέρα μου. Εμένα πατέρα μου δεν το. Λέει την προσευχή, αλλά δεν το ρίχνει σε νερό το λάδι. Πού το ρίχνει. Δεν ξέρω, κάτι κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Γεια σου Χριστό. Εγώ ξέρω και με λάδι και νερό. Ναι. Και με προσευχή σκέτο. Ναι. Και με γαρίφαλο που το σκά. Και ανάλογα τα πατ-πατ-πατ θα κάνει το γαρίφαλο πόσο ματιαγμένο είσαι. Για να γίνω πιο γκουρμέ, το λάδι είναι τρούφα. Στιάτορα. Χαλβάει 5-0 ο δικός. Τα πρώτα εισιτήρια. Και το πρώτο Σαββατοκύριακο, 85.000 εισιτήρια, τα πρώτα ήταν. Προπόληση είχε πάρει. Δεν πήγα. Είχα πρόταση να πάω και τους είπα ότι δεν δίνω τα λεφτά μου για να δω. Έλα, Νίκο, τώρα καλά, εντάξει. Είχα πρόταση και εντάξει. Ποτέ. Μάλιστα. Αλλά. Και μου λέει ο πατέρα μου, έλεγε, θυμάμαι γιατί λέω θέλω να μάθει και εμένα, λέει αυτό δεν πρέπει να το μάθω σε ένα. Πρέπει να το μάθω, λέει, στα παιδιά σα, λέει. Στα δικά μου, του αδελφού μου. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να. Όχι να στην πει άντρα στην προσευχή κάτι τη μεγάλη βδομάδα. Ας πούμε, είναι η γιαγιά μου που ξεματιάζει, μου λέει θα την αφήσω γραμμένη να την πάρεις όταν πεθάνω. Αλλά τώρα εσύ, αν εμένα, ας πούμε, με έχει πιάσει το κακό το μάτι για παράδειγμα, δεν μπορείς να ξεματιάσεις εσύ με την γραμμένη την προσευχή, δεν γίνεται δουλειά. Μα δεν την ξέρω καν. Α, θα σου δώσει γραμμένη. Θα την πεις μέσα από το χαρτί, ρε παιδί μου. Όχι. Και η Μαριλής ξεματιάζει. Με λάδι. Δεν ξέρω. Πάρ' την τηλέφωνο. Πάρ' να κάνει ένα live ξεματισμό τώρα, πάρ' την βγάλουμε αέρα τώρα. Πες, βγάλει ένα αέρα, πες Μαριλίδη μας αέρα. Κάνει live. Γιατί? Το τηλεφωνικό ξεματίσμα πώς γίνεται? Καταρχάς δεν λες την προσευχή απ' έξω, από μέσα σου τη λες. Ναι. Κάνουμε μια παύση, λίγο κάνει, θα κάνουμε εδώ πέρα μια γέφυρα. Ακούγεται το σχετικό, να το πω, ψουψούρισμα που κάνει ο άλλος, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Αχα. Εγώ ούτε, δεν ξέρω, τόσο δεν το έχω ξελίξει με ψουψουρίσματα και τέτοια. Τι λέτε ρε παιδιά. Τώρα παρέσει το 166 γιατί δεν με βλέπω καλά. Τι έπαθες ρε. Τι είναι αυτά εκεί. Τι είναι. Ξέρω. Είναι. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Νίκο, εγώ προσφέρω να την πάω στο ΑΧΕΠΑ. Ωραίο στο ΑΧΕΠΑ. Έχει εφημερία σου. Πρόλαβες, τα είπες. Τα είπα πριν. Εδώ. Εγώ προσφέρω να την πάω, μα είναι. Χαλερώ εγώ. Έχω 7.30 ώρα, θα φύγουμε. Θα πάω εκεί πέρα, θα σε περιποιηθώ. Μέχρι τις 7.30 μπορεί να έχω πάθει αναφυλαξία και να έχω πεθάνει. Να έχω πριστεί λεφαδένες μου για να μην μπορώ να πάρω να. Έχεις αισθάνεσαι πιο αλλεργικό σοκ. Τι έχω μπει να φτιάξει. Κάτι κόκκινο εδώ πέρα. Από ξεμάτι, μήπως ερεθίστηκε σε. Ξέρω από τι είναι. Ξέρω από τι είναι. Οκ. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχουν γίνει έτσι. Πήρες κάτι που σου έχεις αλλεργία. Να σταματήσει, όχι. Να φύγει. Γίναν κι άλλο. Όχι, απλά δεν τον πήκες. Για γύρνα λίγο από εκεί. Έτσι. Α, τάξη. Βάλε, δυνάμωσε λίγο το χαλί. Θα ανοίξει κάποιο πρώτη φορά και θα πει αυτή είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, όντω δεν είναι αθλητικό. Τι 6.30 δεν έχω πει κουβέντα για αθλητικά. Για φλιτζάνι, για ξεμάτιασμα. Η Καλλιερό ερεθίστηκε. Εννοούμε ότι έβγαλε στην κυριολεξία. Ναι, κάποια κοκκινάδια στο πρόσωπο. Εντάξει, η Καλλιερό, που για όσου γνωρίζετε είναι guest, έτσι. Είναι παιδί μου, άνθρωπο μα εδώ πέρα. Αχ, νιώθω σαν είναι δικιά μου εκπομπή πλέον. Αυτό δηλαδή, πε μια παλιά σειρά που κάποιο ηθοποιό εμφανιζόταν μια σωτόσο, α πούμε, και έπαιζε κάποιο ρόλο συμπλοκή. Είναι κάτι τέτοιο η Καλλιερό. Μια τέτοια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στο νέο Μέγκα, στο Μέγκα HD, παίζει Σαββατογεννημένες, βεβαίως, εδώ πέρα Λαζάρου. Και τη Τόγκα. Και τη Τόγκα, λοιπόν, Λαζάρου, yes. Και τη Τόγκα, κατσίκι. Μάλιστα, και αυτή η σειρά μας έδωσε ωραίες ατάκες, είναι η αλήθεια. Πρικαγιά, Βερόνικα Δεσίλη, βεβαίως, έτσι. Δεν έχει διαφημίσει το Μέγκα, Νίκο. Έλα. Διαφημίζει το Μέγκα. Το Αγγέλη Μαρινάκη. Εγώ χαίρομαι που γύρισε. Γιατί έχει ωραίο. Μπορεί να μην έχει καμία νέα σειρά και να βάζει μόνο επανάληψη. Εγώ σου λέω θέλω δύο. Από ό,τι βλέπω, φίλε, τα πάει δουλειά. Όχι, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν, ρε παιδί μου, κανονικά. Εντάξει. Γιατί και ο άλλο όταν ξεκίνησε το Open, τι έκανε στην αρχή. Δεν έβαλε κάτι τόσο έτσι, πρωτότυπο καινούριο. Ταλαιπώρησα λίγο τον Ατρίδη που το βάζα 6 4 ώρα το πρωί, τον αδερφό μα. Φίλε, τραβούσα. Εκείνο ήταν πολύ κακό με το Χαριτάτο. Το μετά. Εντάξει. Τάκη Μπαλτάκο σήμερα εκεί. Ναι, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Γιατί άλλοι δεν στρίβουν. Γιατί άλλοι δεν στρίβουν. Φίλε, καθάρισα να πολύ τη Δευτέρα. Γεια σα, κύριε. Και τρει ώρε που έκανε είναι κρίμα. Εγώ πριν πάμε στο break θα χαρακτηρίσω την επιλογή Μπαλτάκο ω άδειασμα στο υπόλοιπο νομικό επιτελείο. Φίλε, ο Τάκη ο Μπαλτάκο είναι ο Τάκη ο Μπαλτάκο. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνει σε σύγκριση τώρα με οποιοδήποτε άλλον. Έτσι. Sorry κιόλα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πήγε, σου λέω με την καμπαρντίνα του, την παίζει σήμερα εκεί πέρα, Μπέρμπερι από πάνω μέχρι κάτω. Βέβαια, μόνο Μπέρμπερι. Αναβολή, κύριε, τελειώσα τα κούγε, μου είχε εκεί πέρα, δεν σε έβλεπε καν. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι σαν να λε του άλλου. Ολόκληρο μιλιόνι έβγαλε έξω με ένα φίλο, είχε δίκιο. Τι. Εκείνο τη Έναργα και το τέτοιο που ήταν στην Μύκονο πάνω μετά και. Αυτό ήταν. Τότε μετά 300 χιλιάρια που είχε φάει, πώ είχε φάει. Δεν θυμάμαι. Παρακαλώ, τι να το πούν τώρα αυτά. Οι μαρούπε τώρα και αυτοί, ρε φίλε. Του Μπαλτάκου. Παρακαλώ τώρα.
Ναι, μάλιστα. Να σου πω την ιστορία με τον Ντομινίκο Ήλγη και τον Τάκη Μπαλτάκο μετά το διάλειμμα. Και δεν ήταν τυχαία. Α, έχουμε γραμμή, θα την πάρουμε. Να την πάρουμε την γραμμή. Δεν ήταν τυχαίο ότι εμφανίστηκε στο Όβερ μια εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται. Ε, τώρα κι εσύ, εντάξει. Ε, ο εντάξει. Είπε πέντε πράγματα και έτσι. Και μετά υπάρχει μια συνεργασία. Αυτό τα λέει καλό. Ναι, και μ' αρέσει ξαφνικά που σε άκουσα και έλα λίγο πάμε μαζί στη. Έμπειρο θε φίλε. Στο πειθαρχικό τη. Έμπειρο θε φίλε τώρα. Πάμε στη γραμμούλα, καλησπέρα. Να την πάρουμε τη γραμμούλα, γεια σα. Καλησπέρα από την κυτρινό μαύρη Αθήνα. Έλα ρε Μάκη, αλλά πού είσαι. Σε τούν, στο σεφ είσαι. Ακούγεται εγώ. Από πού είσαι, πού είσαι. Είμαι στο τέρμα, σε κλειστό χώρο, κάτι να πω έξω. Κάνεις λίγο έκο. Τι γίνεται εκεί πέρα. Μάκη, ακούς, θες να πάρεις, για να κάνω τώρα το break να πάρεις μετά το διάλειμμα. Να πάρω μετά το διάλειμμα, οκ. Okay. Οκ, έγινε φλαγάκι μου, έγινε. Έγινε, εντάξει, τα λέμε. Ναι, καλά, τον έκανε τον ακροατή. Εντάξει, επειδή θα καταλαβαίνω ότι θέλει να πλατιάσει λίγο και καλά κάνει. Α, τα λέει πολύ δηλαδή ο. Τα λέει γιατί με αυτά που είδε και αυτό σαν Αργιανά και χθες βγήκε από τα ρούχα του. Λοιπόν. Έλα, βρε Νίκο, πια βγήκε από τα ρούχα του, ρε φίλε. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Κουμπαράκι. Βερόνικα Δεσίλα. Πύραχο Βερόνικα Δεσίλα. Και ποιο ήταν το soundtrack τη σειρά. Ταν 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 αυτό θα επιστρέψουμε. Break. Ναι. Βερόνικα Δεσίλα. Υπήραχος. Υπήραχος Βερόνικα Δεσίλα. Πυρκαγιά. Σαββατογεννημένες. Mega is back. Γραμμούλες ανοιχτές να πάρει ο φίλος μας ο Μάκης. Και όποιος άλλος φυσικά επιθυμεί να βγει στον αέρα της πόλης. 2-3-10-287-3-8. Για κανένα κοσάλλοντα ακόμα θα είμαστε παρέα. Έλα εδώ πέρα γιατί έχεις φύγει. Δεν έχεις τίποτα πολιτικό. Φουμάρις θα λέγαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7.30 για όλους εσάς. Σχολιάστε τις φορμές σας, βλέπω πεσμένους. Ακόμα δεν μου έχω ξεματιάξει. Ξενέρωσε, ήταν χθες από την ΑΕΚ, φίλε, ξενέρωσε. Γιατί παοξίδες δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Έλα. Παοξίδες, τι έλα, έρχομαι. Παοξίδες, ρε φίλε, δεν έχουμε λίτ από παοξίδες. Μετά τις 7.30. Όλο το λίτ το παίρνουμε από All About Aris. Μάλιστα. Έχει το δικό σου εδώ πέρα μια μισή ώρα ρετάρι. Εντάξει, όταν είναι εδώ πέρα μια μισή ώρα. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός συνάδελφος. Εντάξει. Δεν βγάζει γραμμές και μετά βγαίνουν εδώ πέρα και τις δίνουν. Κατάλαβες. Τσακίρης, πέναλτι αυτό που ζητάει ο Άρης, αλλά 33 φάουλ. Δεν έκανε η ΑΕΚ ούτε με. Τι, κάτσε να το ανοίξω. Ούτε με Μπάγερν και Άγιαξ. Αφού τα έκανε, Γιώργο μου, τώρα τι θα κάνουμε δηλαδή. Πολύ ένταστο παιχνίδι θες. Πολύ ένταστο. Πολύ, πολύ από το ξεκίνημα. Σου λέω, εγώ έτσι το έπαιρνα από φυσικό ήχο ότι είχε πολύ φασαρία το γήπεδο. Πολύ ρε παιδί μου ένταση από το ξεκίνημα και πολλές φάσεις για τις οποίες μπορεί να φωνάζει ο Άρης. Πάρα πολλές, πάρα, πάρα πολλές. Έτσι είναι. Λοιπόν, Κουμπαράκης. Κουμπαράκης, Γραμμούλας, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα παιδιά πάλι. Έλα τώρα ρε Μαχή. Έλα Μαχή. Είμαστε... Καμπάνα έλα, τώρα. Τώρα. Τι γίνεται. Ακούγαμε ακόμα τι καλά. Πού είσαι, στο σταθμό είσαι. Όχι, απλά ήμουν εδώ στο τέρμα κοντά στο πάρκο του Τρίτη για όποιον ξέρει από Αθήνα το ίδιο. Μοσχοβίτσι εδώ πέρα, παιδί της πρωτεύουσας. Πάρκο Τρίτη. Λοιπόν, έχουμε τέρμα εδώ πέρα και έχουμε ένα χώρο που είναι τουαλέτα μέσα και ακούτε λίγο. Ένα τραπεζάκι έτσι. Ναι, όχι ακριβώς. Το λοιπόν το ακούω στη βάρδια. Απλά είναι άδειος ο χώρος και έκανε πριν έκο, γι' αυτό πήγα να βγω έξω, αλλά μου είπες το σχετικό με τις διαφημίσεις. Εντάξει, λέω, θα πούμε μετά. Λοιπόν, τα πολύ γρήγορα, χθες το βράδυ, κάποια στιγμή, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, διέκοψα τη μετάδοση, έβαλα τραγούδια από έναν, το Love Radio που είχε εδώ πέρα, 80's και 90's. Σε αγανάκτησε, γιατί δεν μπορούσε. Κοντεβάνε οι φλέβες να πούνε απ' έξω. Δεν άντεκες να ακούς τι έγινε. Φίλε, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, να σε σφάζουν, ας πούμε, και δεν μπορούσα να τα ακούω άλλο, εντάξει, δεν άντεξα. Και λέω θα τα ακούσω εδώ μια και καλή στο τέλος ό,τι γίνει. Λέω δε, εντάξει, δεν γίνονταν. Ωραία, πώς το έφερες. Ποιος με πήρε τηλέφωνο και μιλούσα στον δρόμο σου. Λέω βγήκα και εγώ για να ακούσω εκείνη την ώρα και λέω θα ακούσω μέχρι τον Μίχρο Παπαδόπουλο. Αγανάκτησα πάρα πολύ. Και κάποιος με πήρε και μετά μέχρι να γυρίσω να κάνω ένα ράνο δεν τον άκουσα. Και πρέπει να έχει πολύ ψωμί. Ναι, Νίκο, δηλαδή εντάξει, δεν παλεύονταν έτσι. Και η πλάκα ποια είναι. Μετά τον αγώνα, όταν έχει την ντέρμπι μεγάλα κλπ. Πηγαίνουν κάποιοι όπως ο Καρπετόπουλος, όπως ο. Οι διάφοροι τέλος πάντων γνωστοί εδώ πέρα στην Αθήνα. Ναι. Και ο Βέργης, ο ένας ο άλλος, και μιλάνε στο Sport FM, ο ένας μετά τον άλλον, λένε τη γνώμη τους, τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε, και πετυχαίνω τον Τζακίρι. Αυτός είναι ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Αχ, αυτό διαβάζαμε τώρα, ναι. Αμα. Ρεπόρτερ πετατάκια τον έλεγε ένας. Στιγμή, τι λέει. Ένα νυν γραφείο τύπου. Για πες, ναι. Ναι, λέει, παιδιά, λέει, δεν είναι πράγμα αυτό, λέει, με τη διαιτησία. Φορτώθηκε λέει από το διαιτητή, λέει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ. Δύο κάρτες και τρεις κάρτες λέει. Ναι. Ναι, χωρίς λόγο. Τι λέει λόγο, ρε, αφού παίζανε κανένα 10 τώρα, μας τρελάνε. Κόντεψε να σπάσω το κινητό στα χέρια μου. Λέω δεν μπορώ να διακτηνήσω αυτή την μπροστά του και όχι. Να το κάνω φέτες. Φέτες!
Δεν έδειχα, δηλαδή τα λεύρα είχαν πεταχθεί απ' έξω. Το Γιώργο, επειδή έχει τύχει να το γνωρίσω παλιότερα, στα πιο normal χρόνια του ποδοσφαίρου, έτσι, όχι τώρα που έχει γίνει η κατάσταση. Ναι, ναι. Πολύ ωραίος τύπος για παρέα, απλά στην πορεία, με όσα έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο και με τον τρόπο τέλος πάντων το οποίο λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και όλα αυτά, και αυτός τέλος πάντων πήρε μια άλλη ρότα τέλος πάντων. Πουλάει το εντεύω τα αυτιά των ΑΕΚΤΖΙΤΟΝ, ρε παιδί μου, αυτό. Εντάξει. Τα έκανε ο Νικολακόπουλος για χρόνια. Ναι. Το κόκκινο γινόταν μπλε, το μπλε πράσινο, το πράσινο μαύρο, άσπρο, ό,τι θέλει. Δηλαδή μας τρέλαινε και εκείνος και το έκανε για χρόνια. Τώρα χθες το βράδυ πετυχαίνω αυτό και μόλις ακούω τον Τζακίνο να λέει αυτό το πράγμα, λέω δεν είναι δυνατόν, λέω. Ναι. Πρέπει να είμαι σε παράλληλο σύμπαν. Εντάξει, τέλος πάντων, λέω. Κοίτα, θα σου πω τη δικιά μου άποψη για τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ μιας ομάδας. Είτε είναι Άρη, την ΕΠΑΟ και την ΑΕΚ κτλ. Δεν μπορώ να απαιτήσω από αυτούς να είναι απόλυτα αντικειμενικοί. Δεν μπορούν, δεν γίνεται. Κάποιες φορές βρίσκονται και σε δύσκολη θέση. Κάποιες φορές βρίσκονται και σε δύσκολη θέση, φυσικά. Ναι, λογικό. Το θέμα, ο στόχος που πρέπει να έχεις είναι να είσαι όσο λιγότερο υποκειμενικός μπορείς. Να μην πετάς φούμαρα, ρε παιδί μου, δεν σε ακούνε μόνο αγκτζίδες. Σε κάποια πράγματα όμως τώρα πρόσεξε. Όσο υποκειμονικός και αν θες να είσαι, ας πούμε, ο Κάκος χθες έχει πει, ρε φίλε, ότι είναι δύο πέναλτι υπέρ του Άρη. Δηλαδή κάποια πράγματα κάνουν μπαμ. Ναι, είναι απίστευτο. Δεν έχει να κάνει με την πλευρά στην οποία είσαι. Αυτό. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω τι θα δούμε ακόμα. Πολλά έτσι όπως πάμε, πολλά έχουμε ψωμί. Ού, καλά να σε. Πρέπει να κατεβαίνουν με ρόπαλα ή τουλάχιστον με σπαθιά και ασπίδες οι παίκτες μας. Εντάξει, πρέπει να κατεβαίνουν με βαλεριάνες, ο οποίος είχα εγώ μέσα στην τσάντα. Βαλεριάνος και κούμποσα μία μετά. Μπράβο. Τι να κάνω. Λοιπόν, και πριν κλείσω, η αναφορά στο Μέγκα. Ναι. Επειδή είμαι της Κωμωδίας, να βάλει τρεις χάριτες. Και η καλύτερη μου σειρά με το Βέγκο περί ανέμων και υδάτων. Α, ωραία σειρά. Σπύρος Παπαδόπουλος, βέβαια. Γιατί, ναι, μπράβο. Πολύ ωραία σειρά, όντως. Λοιπόν, έγινε μάκι. Παιδάκια, χάρηκα που τάξα. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη, στα Αριανά. Γεια σου, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Αριανός από Αθήνα, δυνατός. Βέβαια, ρε φίλοι, περί ανέμων και υδάτων. Πολύ ωραία σειρά. Εξαιρετική. Τρεις χάρτες δεν με τρέλανε ποτέ, είναι η αλήθεια. Το ρετρέι έχω συγχαθεί να το βλέπω φτάνει. Δηλαδή, άμα το βάλουν ακόμα μια φορά, θα σπάσω. Το βάζει το πρωί. Θα σπάσω τηλεόραση. Τάχνει το ρετρέι, ρε φίλε. Δηλαδή, γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Βάλε το, τι ψυχή θα παραδώσει, μωρή. Δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά ήταν πάρα πολύ. Πολύ λίγο ρε το τι ψυχή θα παραδώσει. Αυτά τα επεισόδια. Πάρα πολύ δυνατό. Ρετρέι παίζει και ο Ηλίας Αρκούδης. Θα μάτα ρευλά. Του μοιάζει όντω. Του μοιάζει ολόιδη. Μόνο του μοιάζει. Κουδή. Λοιπόν. Εδώ πέρα έχω το καλύτερο και το quiz ημέρας βασικά. Ορίστε. Πόσο καλά θυμάσαι το Μέγκα. Ποια ήταν η πρώτη σειρά που έκανε. Εγώ ήμουν φαν του παλιού, έβλεπα πολύ. Ποια ήταν η πρώτη σειρά. Ξέρεις γιατί έβλεπα πολύ, πριν το ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Γιατί η τηλεόραση στο σπίτι. Καλεβέρεις και εσύ ανοιχτό το μικρόφωνο, μπορείς να μιλάς έτσι. Ήταν μια μικρή με εσωτερική κεραία, τη θυμάσαι, που κουνούσε στην κεραία για να πιάσει καλά. Έπιανε καλά το Μέγκα, παρότι το σπίτι κοντά στο χωρτιάτι, παραδόξως. Ναι. Και δεν είχε τηλεκοντρόλ. Κακό. Και επειδή βαριόσασταν σηκώσει αλλάζει όλη την ώρα, έπεσε συνήθως Μέγκα. Για πες τώρα να σου πω τι θυμάμαι. Ποια ήταν η πρώτη σειρά που έκανε πρεμιέρα στο Μέγκα τη δεύτερη μέρα λειτουργίας του. Τρεις επιλογές. Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Ξενοδοχείο Αμόρε, Η Αυθαίρετη. Λέω ότι το πρώτο ξενοδοχείο Αμόρε δεν το ξέρω. Νομίζω ότι είναι η Αυθαίρετη. Εγώ μόνο του Αυθαίρετη. Δίνω Αυθαίρετη, δεν είναι το Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Okay. Αυτό που είπα ότι δεν είναι. Ταξίδι και για του παλιού αναμνήσει. Ποια σειρά του Μέγκα μας έμαθε την ασθένεια καραμπινάτη οσφιοκαμψία. High rock, εκμεκ παγωτό ή απαράδεκτη. Στον αυτά μου πολύ μικρότερα, φίλε. Δεν τα θυμάμαι. Εγώ ήμουν αγέννητη. Στην τύχη θα πω απαράδεκτος. Όχι, εκμεκ παγωτό, το οποίο δεν το θυμάμαι. Μόνο σαν τίτλο το θυμάμαι. Μόνο σαν τίτλο το θυμάμαι. Στο Χάιροκ ήταν ο Φιλιππίδης με το κατσαρό υπόφετο. Με το χαλκιά, ναι. Με το κατσαρό υπόφετο. Που ήταν μια ξανά. Ο Χαλκιάς έκανε τον υδραυλικό, δεν ήταν αυτό. Όχι, εκείνο ήταν το Σάκης υδραυλικό. Love story, love story, πώς λέγονταν. Με την πώς τη λένε την τέτοια. Πώς τη λένε την κινητοποίηση. Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Σάξο ο υδραυλικός. Δυνατό. Προσωπικά ζητήματα. Συζήτηση κομμένη. Αναγκιά σου. Ναι. Ποιον μετέπειτα τραγουδιστή είδαμε ως γιο του Γιώργου Κωνσταντίνου στη σειρά Τα 7 κακά της μοίρας μου. Έλα, αυτά είναι πολύ παλιά τώρα. Τον Κώστα Μακεδόνα, τον Αλκύρινο Ιωαννίδη, τον Λάμπι Λιβιεράτο. Το Λάμπι Λιβιεράτο λέω εγώ. Και είναι σωστό. Βέβαια. Και είναι σωστό. Ποιες ηθοποιοί συμπροταγωνιστούσαν στη σειρά Γυναίκες. Πέμι Ζούνη Θέμης Μπαζάκα, Γογό Μπρέμπου και Λίνα Σακά, Ελευθερία Ρίγου και Άννα Μιχαήλου. Λέω το πρώτο. Πέμι Ζούνη και Θέμης Μπαζάκα και έχει δίκιο ο Νίκος Νοσοβίτης, του το δίνω. Πέμπτη, πόσα χρόνια βλέπαμε εμείς και εμείς σε πρώτη μετάδοση, γιατί επαναλήψα. Μετά σα ρετζόγλου, η ψυχή της παρέας. 2, 6 ή 4.
4. 2 όχι. Και εγώ νομίζω ήταν 4. Μπορεί να είναι και 6, παιδιά. Όχι, 6 είναι πολλά. 6 είναι πάρα παιδιά, πολλά. Μπορεί να είναι και 6. Σκεφτείτε πόσε επαναλήψει έδειχνε. Σκεφτείτε. Έχει δείξει πάρα πολύ επαναλήψει. Τι να δώσω, 4 ή 6. Βάλε 4, βάλε 4. 4 χρόνια. Okay. 4 χρόνια. Έχει ένα τραγούδι το οποίο δεν μπορώ να το. Να το βάλω να ακουστεί. Α, μπορώ να το βάλω ενδεχομένω. Κάτσε. Α, το πόσο πολύ σε αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθει, βεβαίω. Μέσα από ποια σειρά το. Ξέρει ποιον. Για πε, ναι. Μέσα από ποια σειρά το γνωρίσαμε. Πες τις σειρές. Μεγάλος θυμός, απόν, τελευταίο αντίο. Μεγάλος θυμός. Πολύ αγάπησα. Και έχει δίκιο ο Νίκος Μοσχοβίτης, ψαγμένος, προχωράμε. Στην τύχη τα λέει, ρε. Όχι, το θυμόμουν. Πάμε στα πιο, θυμόμουν πώς ακριβώς πάμε στα πιο εύκολα, στις δικιάς μας γενιάς. Ε, άντε, περισσότερο. Φίλε, ναι. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρι χωριά της. Σε ποια σειρά το λέει. Έλα αυτό, τώρα, η Τζένι Μπότση. Κόκκινο φεγγάρι, Τζιβαέρη, σημάδι του έρωτα. Φυσικά, έλα. Σημάδι του έρωτα. Και πολύ ωραίο τραγούδι που έχει. Ποια σειρά του Μέγκα κατέχει το ρεκόρ θεαματικότητας στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Παραπέντε νησί ψήθηκε καρδιάς. Το νησί. Το νησί λες. Εγώ λέω παραπέντε. Εγώ λέω παραπέντε. Εγώ νομίζω. Α, το νησί είναι η πιο ακριβή παραγωγή. Όχι, και εγώ νομίζω ότι το παραπέντε πρέπει να ήταν. Παραπέντε, βάλε. Παραπέντε, όχι, η ψήθηκε καρδιάς. Τι λέει, ρε φίλε, τόσο πολύ. Πρέπει. Καραβίτα, γκάρ. Ρε την ερατό. Θυμάσαι ερατό, φίλε. Και ο Μπαλαμός. Ο Μπαλαμός. Θυμάσαι πώς έλεγαν τη σειρά που σου πρωταγωνίσει ο Κώστας Βουτσάς με τη Χρυσούλα Διαβάτη. Αμαρτίες γονέων για μια θέση στον ήλιο με θέα στο πέλαγος. Το αμαρτίες γονέων, λογικά πρέπει να είναι. Το για μια θέση στον ήλιο ήταν τέτοιο. Καθημερινό δραματικό νομίζω. Πόσες σεζόν σίγκλις είδαμε, 4, 2 ή 3. Κάτσε τώρα, περίμενε, γιατί είχε το σίγκλις, μετά είχε το σίγκλις 2 και δεν. Το 2,5. Άρα έχει 3. Άρα έχει 3, ναι. Εγώ λέω 3. 3, ωραία. Ένα λεπτάκι στο φίλο να τελειώσουμε το quiz. Ήταν 3 τελικά. Ναι, 3 ήταν. Από ποια σειρά είναι η σκηνή αυτή, εντάξει, τώρα βλέπω Εμίλιο Χελάκη. Ήταν με εκείνη την κοπέλα. Στα κύθρα. Τα κύθρα που ο Μαρκουλάκη. Πώ την έζησε. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά γη και ουρανό, η ζωή που δεν έζησε. Έτσι ξαφνικά δίνει στον καλλιρό η μπράβο τη. Πόσα σύριαλ το αγαπημένο θα προσθέσω εγώ, δεν το έχει. Χριστόφορο Πακαλιάτη έχει προβάλει το Μέγκα. 4, 6 ή 5. Λοιπόν, περίμενε. Είναι το Η ζωή μας μια βόλτα. Το πρώτο. Είναι το Να με προσέχει. 2. Το Κλείσε τα μάτια. 3. Το 2 μέρες μόνο. 4. Το 4. 5. Έχει 5. Όχι, 4. Έχει 5, ναι, έχει 5. Νομίζω 5 είναι καλά, λέει εδώ η φίλη. Σωστή, κρατάω τους άλλες δύο, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Εμπρός, ναι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Ο νομικός σύμβολος του Παναθηναϊκού, πώς λέγεται? Ποιος ένας ψάχνετε, δημοσιο... κύριε. Ένας... Ε? Ποιο ψάχνετε. Ο τωρινός ή κάποιος ναι. Που είναι. Τώρα που υποστήριξε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Κύριος Τάκης Μπαλτάκος. Είναι τέος. Ευχαριστώ, Μπαλτάκος. Ναι. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά. 11-8-80, τα έχουμε πει αυτά. Έχει κλείσει Ντομινίκ Ουίλγκινς ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ωραία, ναι. Και βρίσκεται στο θελικό ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Ναι, οκ. Okay. Καλοκαίρι. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο ο νομικός σύμβουλος της Διανέξ. Παύλα του Παναθηναϊκού, Παύλα του Παύλου Γιαννακόπουλου, Παύλα. Τάκης Μπαλτάκος. Και του λέει: Πρόεδρε, μας έστειλε υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Ναι. Κινητό τότε. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έχει κινητό τόσο, καλή ώρα, σαν αυτό που πρέπει να είναι. Ναι. Έτσι εδώ. Και από τα βουνά της Γερακινής, ναι. Παύλα δεύτερου ποδιού, αρχίζει και του λέει: Κύριε Μπαλτάκο, σας παρακαλώ, αφήστε με να κάνω εγώ αυτή την ανακοίνωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και έφυγε το ίδιο βράδυ, ελικόπτερο, δεν ξέρω εγώ τι, ναι. Κατέβηκε Αθήνα, ώστε την επομένη να παρουσιάσει, να ανακοινώσει μάλλον, Ντάμινικ. Ντάμινικ Βίλκινς. Πάμε στην Ελλάδα. Καλησπέρα. Στην Ελλάδα για πικνίκ, Ντομινίκ. Γεια σα. Χαίρετε. Τι κάνουν προπαγάνδα υπέρ του Μέγκα. Αυτή εδώ, εδώ. Εδώ. Είναι δύσκολες εποχές. Και υπόγεια κιόλας, έτσι βλέπεις. Ναι. Τώρα δύσκολες εποχές, τώρα κλείνω ραδιόφωνα. Εντάξει. Το timing δεν είναι τυχαίο. Μην το αναφέρεις τώρα έτσι, γιατί εντάξει, όταν κλείνει μια επιχείρηση και χάνει ο κόσμος δουλειά του, είναι άσχημο. Εγώ δεν σε πανηγυρίζω. Όχι, απλά στο αναφέρω. Όταν μια πόρτα κλείνει, μια άλλη πάντα ανοίγει που έχει πει. Συγγνώμη και μου σκοπεύει. Να ακούμε λίγο, εγώ δεν πανηγύρισα, ανέφερα ένα γεγονός. Δεν λέω ότι πανηγύρισα. Ναι. Απλά το διευκρινίζω. Ναι, δεν θα στοχοκαμιλίζω. Συνέβη, τι να κάνουμε τώρα. Κρίμα για τα παιδιά, και οι οποίοι δεν ήταν και όλοι, δηλαδή πώς το πούμε τώρα, δεν ήταν όλοι και αστέρια, δηλαδή ήταν, να το πω πολύ διακαλυμμένα. Ναι. Εντάξει, ήταν μεροκαματιάρδες άνθρωποι, δεν δούλευαν στο CNN και έχουν στο CNN και έχουν 15 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα. Το CNN δεν θα κλείσει ποτέ. Σε ενοχλεί η αναφορά μας στο Μέγκα? Όχι, εντάξει, απλά το timing δεν είναι τυχαίο. Πάντως, εντάξει. Σωστό πάντως, εντάξει. Έξυπνο, έτσι υπόγειο. Επέστρεψε λίγο. Υπόγειο, παγάνδα κάνει. Επέστρεψε ένα κανάλι. Και έβλεπα εγώ, μου άρεσε πολύ και τέτοια. Να κάνω μια κουβέντα και τέτοια. Ξέρεις τώρα αυτά πώς είναι. Λοιπόν, με αλληλεγγύη με αναφερθείτε στο quiz. Θέλω να πω ότι στο single στη σειρά
Εντάξει, για τους πραγματικούς άντρες, το πρώτο όμως που έπαιζε, είχε πρέπει στην παράσταση Παναγιώτη Ευλαντή, έτσι, φανταστική. Ναι, το πρώτο ήταν που έπαιζε και εκείνος ο τύπος με τα άσπρα μαλλιά, ο Φραγκάκης που το λέγανε. Μετά δεν έπαιζε επόμενο. Ήταν με τον Σολομού, είχε επιστρέψει σε κάποια φάση. Είχε επιστρέψει στο τέλος, αφού υποτίθεται είχε πεθάνει στο πρώτο. Ναι, το βρήκα στην Ιταλία με αμνησία. Εγώ να πω την αμαρτία μου, το σύγκλι στην αρχή δεν το είχα πάρει χαμπάρι, μετά το πήρα χαμπάρι. Δεν το έλαβε να αρχίσει. Το πρώτο ήταν και το πιο ωραίο. Η Βλαντή εκεί κλέβει την παράσταση, δηλαδή. Φανταστική. Μήπως εκεί ήταν που την είδαμε πρώτη φορά. Όχι. Εδώ δείχνεις ότι είσαι μυρωδιάς. Οπα. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέει, δεν θυμάμαι. Είσαι ρούκουνας, δηλαδή, αυτό πολύ απλά. Σκληρή χαρακτηριστική σήμερα ο φίλος. Την πρώτη φορά τη Βλαντή την έχουμε δει ως νοσοκόμα αποκλειστική. Αυτό, τη σειρά που έπαιζε ο Μπέζος με το Φέρτη. Ναι, που ήταν τα δέντρα. Που ήταν η κόμενα του Φέρτη. Ναι, που μετά τα φτιάξαμε τον Μπέζο, ναι. Το βίωσα δόσπατο. Που είναι δύο αδέρφια, μπράβο. Ναι. Και Ναταλία Τσαλίκη κιόλας, βέβαια. Πηγαίνει σαν αποκλειστική, ρε παιδί μου, την παίρνει. Ναι. Και εντάξει, ζαλιστήκαμε εκεί πέρα πρώτη φορά που την είχαμε δει. Λοιπόν, εντάξει, είναι ρε παιδί μου αυτό κοριτσάκι. Ήταν γυναίκα δηλαδή, εντάξει. Θα με επιτρέψεις να διαλέξεις Σολομού, η οποία είναι... Όχι, έλα. Είναι... Όχι, ρε Νίκο, όχι, ρε. Καθόν πεις γούστανε αυτά τώρα, εντάξει. Ναι, ναι. Okay. Κοίταξε, θυμίσαι αυτά τα χωριά που έκανε τα Mercedes και κάνανε βόλτες και κάνανε φιγούρα, εντάξει, δεν ξέρεις. Σταμάτα, βλέπω. Κοίταξε, όχι με τη Σολομού ήταν άσχημα, έτσι το βλέπω. Απλά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, η Βλαντή μου βγάζει κάτι πιο έτσι, πώς το πω τώρα, γυναίκα, ρε παιδί μου. Ναι. Η άλλη μου βγάζει κάτι πιο έτσι, χαζοχαρούμενο, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, εντάξει. Μου ήταν αυτά, έτσι. Εγώ νομίζω ότι η Βλαντή ήταν πιο ωραία στα μαύρα μεσάνυχτα. Εκεί ήταν που ήταν πολύ δυνατή. Εκεί την έμαθα και περισσότερος κόσμος, νομίζω. Κοίταξε, αυτοί που δεν ήξεραν, εκεί την έμαθαν. Yeah. Αυτοί που ήξεραν την ήξεραν. Για το χώρο, γιατί έχουμε και ένα ακόμα περιμένει. Α, εντάξει, όχι, όχι. Κλείνω σεβασμό στον ακροατή. Δεν πέφτει. Πολύ μεγάλο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σα. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ποιο είναι? Μπορείτε να πείτε τι καιρό θα έχει αύριο. Λίγο ρε, ημέρασε λίγο το φίλο. Λίγο ρε, αλλά την αδελφέα σου που. Λίγο σε παρακαλώ, θα γίνεται αύριο. Να μπω λίγο. Από πέμπτη πέφτει θερμοκρασία, άκουγα. 4 με 15. 4 με 15. Τέλεια. 4 με 15. Ναι, ναι, ναι. Και στην Παιανία. Παιανία. Όντως 15 βαθμούς αύριο. Καθαρά. Και μήπως ξέρετε τώρα. Και μήπως ξέρετε τώρα πότε θα ξαναπετούν τα μαύρα με σφιχτά. Νομίζω παίζονται από σήμερα το βράδυ. Νομίζω σήμερα, 10-11 το βράδυ. Από σήμερα το βράδυ παίζονται. Ναι, ναι. Με Παναγιώτα Βλαντή και αυτά, έτσι να τα λέμε και Σιλβί. Μακράν το καλύτερο σύριαλ του Μέκα. Μακράν το καλύτερο σύριαλ. Δεν σου πω το καλύτερο, αλλά πολύ ψαγμένο με αυτά με τα οποία θα ασχολιόταν. Εκείνη την εποχή ήταν Μπουζουκόβι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι μακράν, μακράν. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όταν θέλετε εδώ είμαστε. Έτσι, να είστε καλά. Θέλετε εμείς εδώ. Και αύριο σας περιμένω. Να είστε καλά. Ντυθείτε καλά το πρωί. Γεια. Φιλιά, γεια. Θα βάλω παντό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάω στις τελευταίες δύο ερωτήσεις. Ποιο για αυτό το σοφάτι, όχι αθλητικά τώρα. Σας ξέρω. Σε ποια σειρά του Μέγα γνωρίσαμε την οικογένεια Μπεζεντάκου. Κάτω παρτάλι είσαι το τέριμο, βέβαια στο δεξί. Είσαι το τέριμο, βεβαίω. Με τα γιαούρτια, τα περίφημα. Παναγιώτη, κατέβασε τα πόδια σου πάνω από το τραπέζι. Στη 9. Το θηριοτηλέφωνο, παίζει. Ποια καθημερινή τηλεοπτική σειρά του Μέγκα ξεπέρασε τηλεθέαση τη λάμψη του Νίκου Φόσκολου? Βέρα στο δεξί, λέω εγώ. Είναι η μία επιλογή. Η δεύτερη είναι τα κλεμμένα όνειρα. Και η τρίτη είναι η δίψα. Ποια είναι η δίψα, ρε? Όχι, ρε παιδιά, νομίζω εγώ αυτό. Εγώ λέω βέρα στο δεξί, παιδιά. Βέρα στο δεξί και ο Καλερόι έχει δίκιο. Και πριν εντάξει, πόσα πήγαμε. 9 στα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πόσε ήταν οι ερωτήσει. Θα δούμε στο τέλο. Τελευταία. Κάτσε έχουμε. Ποια πολύ αγαπημένη σειρά δεν έχει τέλος γιατί θα γυρίζονταν και άλλος κύκλος αλλά ακυρώθηκε? Εύκολο είναι αυτό, εύκολο είναι αυτό, όχι. Κάτι τρέχει με τους δίπλα, Ρετυρέ και 50-50. Εύκολο. Κάτι τρέχει με τους δίπλα. Ρετυρέ ή 50-50. Το κάτι τρέχει με τους δίπλα δεν είναι ματσούκα, έτσι. Να το δώσω. Ναι, το Ρετυρέ είναι. Το Ρετυρέ. Και είναι το Ρετυρέ. Δεν το ήξερα. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε. Κόπηκε σε κάποια φάση. Γιατί είχε τέτοιο, είχε ροή. Κάτι μαλώσανε. Είσαι. Όπως με ένα λογοπαίγνιο εδώ πέρα το site, μεγάλο παιδί, και αυτό βγήκε στο κουιζεύγε, μάλιστα. Τα ακούς, Βαγγέλη? Ακούτε εδώ οι μυστικοσύμβουλοι. Θα πάρει κανένα τέτοιο. Άκουσα κάτι παιδιά που κάναν καλό πρόγραμμα. Ήταν πολύ ενημερωμένοι. Πάρτε τα λίγο να συνεργαστούμε. Πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα. Να περάσουμε τα να κλείσουμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Έλα, παιδιά, εγώ. Εσείς, ναι, βεβαίως.
Έλα, Γιάννης εδώ. Γεια σας, Γιάννη. Για το Μέγκα που μιλούσατε. Ναι, ναι. Τόσα χρόνια μου έχει μείνει από ένα σύριαλ μια τάκα. Ποια? Στους δύο ξένους. Ναι, πολλές. Ήταν μια και φοβερή και αναπανάληψη. Ναι, μια ηθοποιός. Έλα ρε παιχαρά μου, γι' αυτό είσαι Αργιανάκη. Γι' αυτό είσαι Αργιανάκη. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Ακούστε, παιδιά. Λοιπόν, πάει ο Τζούλη τη, η Ντένι, την οποία δεν την έχουμε δει ποτέ. Έτσι. Είναι νέτα. Ναι. Α, είναι νέτα, ναι. Η Ντένι είναι η ίδια. Παρκουρά, ναι, σωστά. Ναι. Είναι νέτα που δεν την έχουμε δει ποτέ. Πάει στα μπουζούκια και βλέπει την νύφη στο καμαρίνι με τον. Κάτω από τον Χρήστο Αντωνιάδη. Βέβαια. Τώρα μην το πείτε, θέλω να το πω εγώ όμως. Έτσι. Ξέρετε την ατάκα. Για πες την έξω. Λοιπόν, και λέει. Δεν έχει βρισιά όμως η άσχημη λέξη. Είναι αυτό μόνο. Όχι, ρε, όχι. Ομολογούσε. Ολίμονο. Αργιανή είμαστε, ρε. Σωστό κι αυτό. Άκου τώρα. Λοιπόν, πάει η Νινέτα. Νινέτα, είπαμε έτσι. Το θυμάμαι καλά, ναι. Και τη λέει, αν λέει, ξέρεις τι έπαθε. Είδα, λέει, την ύφη σου του καμαρίνι του Αντωνιάδη. Του Αντωνιάδη. Έτσι. Ναι. Πρέπει, λέει, να κερατώνει, λέει, το γιο σου. Ναι. Και τι λέει η φοβερή ατάκα, ας μην το πείτε, το πω εγώ. Ούτε το θυμάμαι. Λέει, ας πούμε, η Μαρκορά. Τι λέει, ας πω, Χρυσή μου, πείτε δίκος κέρατο, λέει. Θα να λέμε, λέει, δάσος δίκος θέλατο. Μιλάμε φοβερό, φοβερό. Σπίτι δίκος κέρατο. Φοβερό. Ναι. Εκείνο που τον έκανε συνέχεια, αυτόν που τα είχαμε δει, δεν τα είχαν με τον διευθυντή του καναλιού. Τον Νικηφόρο που. Τον έβαλε σε ένα καρεκλάκι να κάθεται. Ναι. Σε ένα καρεκλάκι να κάθεται μικρό. Ναι. Και αυτή από πίσω στο γραφείο, από πίσω είχε Βασιλής, ξέρω εγώ, υπόρημος κλπ. Ήταν η περίοδος που είχε ιδρύσει την γνωστή εταιρεία παραγωγών Denmark. Denmark Productions. Αν επανάλαβε, μιλήστε λίγο για αυτά τα ωραία. Ο ξένη για μένα ήταν σειρά. Το κάτι άλλο. Μπροστά χρόνια την εποχή, 20 χρόνια την εποχή της, τουλάχιστον 20. Και ενώ πραγματευόταν με πράγματα της εποχής. Και όλοι όσοι περιγράφει, όλοι οι ρόλοι είναι. Ρόλοι καθρέφτες της κανονικής, τέλος πάντων, έτσι φάσης Αθήνας και τότε με τα κανάλια και με όλα αυτά. Καταπληκτική σειρά. Καταπληκτική. Για μένα κορυφαία ever. Για μένα. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Άρα, Ντενάρα. Ντένι Μακορά, θύρα 13. Μακορά, θύρα 13. Λοιπόν, κλείνουμε. Θα ασχοληθούμε με. Τρίτο και το σύννεφο δεξιά που λέει για τον άντρα τη. Θα Μακορά από την κεράτο. Τρίτο και εδώ. Όπως θα πάει, τρίτο και το σύννεφο δεξιά. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το Μέγκα, επέστρεψε τη ζωή μας. Για μένα το κορυφαίο με την Ντένι και θα κλείσουμε αυτό. Ήταν τότε που έχει σκάσει. Εγώ καταρχάς πέθανα με τον Σιδεράτο πάρα πολύ. Ναι. Που έμεινε πάρα πολύ ατάκα. Και έχει έρθει για να κάνουν σύσκεψη για το ποιον θα βάλουν δίπλα στη Μαρίνα, γιατί δεν πάει καλά η εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν φέρει εκείνο που είχαν τον Τζόκερ. Λοιπόν, και σκάει μύτη ο Τόλης. Ναι. Κάθεται και του λέει. Ο Τόλης, παιδί μου, ήταν γκέι, αλλά δεν ήταν γνωστό, ας πούμε. Και κάθεται και του λέει. Τρώει κάτι και λέει τι γλυκό έχετε και λέει παστοκίδωνο. και λέει ο Τόλης, αφήστε παχαίρι το βράδυ. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία. Μα έχω χάσει κιλά. Πρέπει να ασχοληθούμε με την Ντένι κάποια στιγμή. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Πάκος 4, μέχρι τις 9, μείνετε εδώ. Τα λέμε και πάλι αύριο.